Παρέμβαση τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια στις καταγγελίες για καθυστέρηση τη απόδοση των χρημάτων από λογαριασμού ρεύματο κατανολτών από τα ΕΛΤΑ προ τη ΔΕΗ, αλλά και σε άλλου παρόχου ηλεκτρικού ρεύματο. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια απέστειλε τη Δευτέρα στη ΔΕΗ και σε όλου του ενεργού προμηθευτέ ηλεκτρονική ενέργεια επιστολή, μέσω τη οποία ζητεί να υπάρξει πληροφόρηση για το θέμα. Στην επιστολή, η Ρυθμιστική Αρχή τονίζει ότι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα αποδέκτη παραπώνων καταναλωτών. Οι οποίοι παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα όσο όφυλαν του λογαριασμού για κατανάλωση ενέργεια μέσω εταιριών φορέων που έχουν εισπρακτικό ρόλο όπω τα ΕΛΤΑ, διαμαρτύρονται για την απώλεια του δικαιώματο εκτόσεων συνέπεια, η οποία οφείλεται στην καθυστέρηση απόδοση των εισπραχθέντων από τι εταιρείε αυτέ ποσών σου προμηθευτέ. Η επιστολή αναφέρει μάλιστα ότι σε ορισμένε περιπτώσει η καθυστέρηση αυτή δύναται να επιφέρει ακόμη και τη διακοπή ρεύματο από του προμηθευτέ με την αιτιολογία ύπαρξη ανεξόφλητων οφειλών. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια ζητά από του παρόχου να απαντήσουν μέσα σε 10 ημέρε στο ερωτηματολόγιο. Την Δευτέρα έγινε παρέμβαση για το θέμα και από το συνήγορο του καταναλωτή και το Ίνκα. Ειδικά η ανεξάρτητη αρχή ζήτησε από τα ΕΛΤΑ να ενημερώσουν για τους λόγους της παρακράτησης των χρημάτων από τους καταναλωτές, να επιλύσουν το θέμα με τη ΔΕΗ δίχως να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατατόπους καταστήματα, καθώς και να εγκαταλείψουν οριστικά την πρακτική αυτή.